Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Έχω στα χέρια μου καταπληκτικά υλικά, σας τα είχα δείξει όταν το Unique Club μου τα έστειλε δώρο. Είναι ένα απίστευτο καπάκι δερμάτινο. Σε ένα πολύ ωραίο καφέ χρώμα, με μπρούτζινα μεταλλικά στοιχεία και ένα νήμα το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου από το συγκεκριμένο από το Unique Club. Είναι ο κωδικός MP2, το αγαπημένο μου χρώμα, το μουσταρδί, σας το έχω πει πολλές φορές. Καφέ λοιπόν, καφέ με μουσταρδί, τέλειος συνδυασμός. Πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη τσάντα και σήμερα. Σήμερα θα αρχίσω αντίθετα. Σήμερα θα ξεκινήσω από τα πλαϊνά της τσάντας μου. Επειδή θέλω να δημιουργήσω αυτό το δάκρυ για πλαϊνό, δεν πιστεύω ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω βρει τρόπο ώστε να πλέξω όλο μου το πάνελ και μετά να πετύχω ακριβώς το δάκρυ. Γιατί θέλει πολλές δοκιμές για να κάνεις την αρχική σου αλυσίδα και να πετύχεις μετά το φάρδος και το ύψος που θέλεις ανάλογα με το πάνελ. Οπότε και εγώ, αφού ήξερα ότι θέλω μία κοντόχοντρη τσάντα με βάθος μέσα, αποφάσισα να κάνω πρώτα τα πλαϊνά μου, οπότε μετά να πάω και να πλέξω ένα κομμάτι πάνελ που είναι πολύ εύκολο να βρω πόσο θα το κάνω βάσει του πλαϊνού που έχω ετοιμάσει. Αυτό που έχω δημιουργήσει εγώ έχει 21 εκατοστά ύψος, άρα η τσάντα μου θα έχει 21-22 εκατοστά ύψος, θα έχει από 21 εκατοστά ύψος και πάνω, και το φάρδος του στο πιο φαρδί του σημείο είναι 15 εκατοστά. Ένα τσαντάκι με πολύ φάρδος λοιπόν ήθελα. Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί το πλαϊνό. Το πόσο μακρύ είναι αυτό ξέρουμε ότι εξαρτάται από την αρχική αλυσίδα. Εγώ λοιπόν στην αρχική μου αλυσίδα έβαλα 15 άριχτα και ένα για να γυρίσω. Και ένα για να γυρίσω, η οποία αρχική μου αλυσίδα είναι αυτή και όλο το υπόλοιπο δόθηκε από την κυκλική δουλειά που κάνω. Θα γυρίσω στη σειρά μου, στην πίσω θηλιά όπως πάντα, με 15 άριχτα. Σε αυτό τον κορυφαίο πόντο που έχω βάλει το 15ο άριχτο, μέσα σε αυτό τον ίδιο πόντο θα κάνω άλλα 3 άριχτα. 1, 2, 3 για να γυρίσω από την κάτω πλευρά. Όμως σε αυτό τον ίδιο πόντο θα ξανακάνω, γιατί είναι αναλογή στο άριχτο, στο πρώτο από τα 15 άριχτα που ξεκινάμε την καινούργια μας σειρά. 1, 2. Για αρχή, σε αυτό το πόντο θα σας βάλω σημάδι για να καταλάβετε τι κάνω. Είναι ο 15ος πόντος ή ο πρώτος από αυτή την πλευρά. Το 15 που αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είναι η αρχική μας αλυσίδα, θα το έχετε από εδώ και πέρα σαν μέτρο, σαν μέτρηση για να σας βγει σωστά. Δεύτερος πόντος. Τρίτος, είμαι από την κάτω σειρά και θέλει λίγο πίεση για να βγει ο πόντος. Τέταρτος. Πέμπτος. Έκτος. Έβδομος. Οχτώς. Ένατος. Δέκατος.
Εντέκατος. Δωδέκατος. Δέκατος τρίτος. Δέκατος τέταρτος. Και δέκατος πέμπτος τελευταίος πόντος. Ξέχασα να βάλω από εδώ, ας βάλω και από εδώ ένα ποντοδικτάκι. 15 στο 15ο. Έφτασα λοιπόν στο τέλος της σειράς, κάνω μια λυσίδα, γυρνάω και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ο 15ος πόντος είναι το σημάδι μου. Κλέκω αυτό τον πόντο, τον 15ο. Ξαναβάζω το σημάδι μου. Και έχω τους ενδιάμεσους πόντους που αυτοί οι πόντοι μου θα γίνουν, αυτοί οι τρεις, δύο πόντους, μία αύξηση δηλαδή σε κάθε πόντο. Δύο άριχτα, δύο άριχτα στον επόμενο, δύο άριχτα και στον τελευταίο μου, γιατί μετά βλέπετε έχω ποντοδείκτη, έχω σημάδι. Από μία αύξηση σε κάθε πόντο δηλαδή, τα τρία άριχτα που είχα κάνει στην κορυφή τα έκανα 6. Πόντο δείκτης, άρα σημαίνει ότι είμαι στο 15ο πόντο. Δεν κάνω ούτε αύξηση ούτε τίποτα. Ξεκινάω απλά και πλέκω τα 15 μου άριχτα. Τέσσερα, 15. Αλυσίδα και γυρίζω. Πάμε πάλι. Μετράμε πάλι τα 15 άριχτα. Δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε. Ξεκινάω από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Κάθε φορά που πλέκετε 15 άριχτα, το 16ο θα είναι πάντα αύξηση. Ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, αύξηση στον επόμενο. Ένα άριχτο, αύξηση. Ένα άριχτο, έπεσα πάνω στο σημάδι μου που είναι ο 15ος πόντος, άρα δεν θα κάνω αύξηση. Με το που βλέπουμε το σημάδι μας, το μάρκερ μας, σταματάνε οι αυξήσεις, έστω και αν ήταν σειρά τους να γίνουν. Βγάζω το σημάδι μου. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Γυρίζω. 15 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όταν πέρασα για να τελειώσω τη σειρά, το μάρκερ που έβγαλα δεν το έβαλα πάλι, γιατί όταν μπαίνουμε είναι πολύ εύκολο να μετρήσουμε 15 άριχτα. Όταν φτάνουμε για να βγούμε, χρειάζεται περισσότερο το μάρκερ για να μην σταματάμε και καθόμαστε και μετράμε αν είμαστε στο σωστό πόντο. Τώρα λοιπόν, επειδή θα τον βρω μπροστά μου στην επόμενη σειρά, τον βάζω. Τι κάνουμε μετά το 15ο πόντο? Αύξηση πάντα. Στην προηγούμενη σειρά κάναμε αμέσως μετά ένα άριχτο και αύξηση. Τώρα θα κάνουμε δύο άριχτα και αύξηση. Άριχτο, άριχτο και αύξηση. Άριχτο, άριχτο και αύξηση. Άριχτο, άριχτο. Δεν θα κάνω αύξηση γιατί έχω πέσει πάνω στο ποντοδείκτη μου. Και αυτό θα σας συμβαίνει πάντα από εδώ και πέρα. Την τελευταία αύξηση δεν θα την κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα σας βγει λάθος, γιατί γυρνώντας θα κάνετε εδώ αύξηση και δεν θα κάνετε εδώ στο τελείωμα. Το στρογγυλό σας θα σας βγει ολόσωστο. Βγάζω το ποντοδείκτη μου. Δεν τον βάζω γιατί θα τελειώσω τη σειρά μου και όταν θα μπω είναι εύκολο να μετράω. Δεκαπέντε άριχτα, είμαι σωστή, γυρίζω σειρά, 15 άριχτα. Δεκαπέντε. Τώρα βάζω τον ποντοδείκτη μου, γιατί θα τον βρω μπροστά μου γυρνώντας τη σειρά και θα με διευκολύνει. Δηλαδή ποντοδείκτη τώρα βάζω κάθε φορά που μπαίνω και κάνω 15 άριχτα. Ξεκινάμε αμέσως με αύξηση. Ο 16ος πόντος πάντα αύξηση και στην αποκάτω σειρά τι είχα κάνει, 2 άριχτα και μετά αύξηση. Τώρα θα κάνω 3 άριχτα και μετά αύξηση. 1, 2, 3 στη σειρά, στους 3 επόμενους πόντους δηλαδή από 1 άριχτο και ο 4ος πόντος αύξηση. 1, 2, 3 άριχτα στη σειρά, ο 4ος πόντος αύξηση. 1, 2, 3 και δεν έχει αύξηση γιατί βρήκα μπροστά μου το ποντοδείκτη. Τον βγάζω και κάνω τα 15 άριχτα που μου μείνανε για να τελειώσω τη σειρά. Καλή πλευρά του πλεκτού θεωρώ αυτή που είναι το κέντρο μου, η κεντρική μου αλυσίδα, αυτή η γραμμή φαίνεται, ξεχωρίζει ποια είναι. Και από εκεί και πάνω ξεκινάνε 2-2 τα ζευγαράκια. 2 σειρές, 4 σειρές, αυτή είναι η 5η σειρά που έκανα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν και την 5η σειρά, για να αρχίσω την 6η, 15 στη σειρά, βάζω το ποντοδείκτη μου, ξεκινάω με αύξηση. Το επόμενο τι είναι, αφού στην αποκάτω σειρά είχα κάνει 3 άριχτα στη σειρά και μετά αύξηση, τώρα θα κάνω 4 άριχτα στη σειρά και μετά αύξηση. 4 άριχτα στη σειρά και αύξηση. 4 άριχτα και αν πέσω πάνω στο ποντοδείκτη δεν κάνω άλλη αύξηση. Παρακάνω τα 15 άριχτά μου. Τόσο απλά και εύκολα δημιουργούμε το τέλειο βάλ. Το έκανα για 2, 4, 6, 8, 10 σειρές με την περιμετρική μου 11η.
Θα φτάσω όμως μέχρι την 10η σειρά και θα σας δείξω μετά πώς τελειώνω το πλαϊνό μου. Έχω προχωρήσει το μισό οβάλ μου που είναι για το πλαϊνό και έχω φτάσει μέχρι τη σειρά που έχω κάνει 9 άριχτα αύξηση, 9 άριχτα αύξηση. Οι σειρές συνολικά για αυτό το σημείο είναι 2, 4, 6, 8, 10. Εδώ λοιπόν που είμαι, έχω βάλει ένα σημάδι ακριβώς στο κέντρο, που είναι η αρχική μου αλυσίδα. 2, 4 σειρές και έβαλα σημάδι. 2, 4 σειρές και έβαλα σημάδι. Από αυτή την πλευρά, από την καλή πλευρά, οι σειρές 2-2 ξεχωρίζουν, γιατί τα άριχτα δημιουργούν ένα δάχτυλο ρίγα. Οπότε αφού αυτό είναι το κέντρο μου, νάτες οι δύο σειρές μαζί, νάτες οι δύο επόμενες, έχω βάλει τα σημάδια μου. Και εδώ τώρα θα κάνω το εξής. 4 σειρές έχω αφήσει, 2, 4, θα πάω και θα διπλώσω έτσι. 4, θα διπλώσω έτσι. 4. Βγάζω τα σημάδια μου, ήταν μόνο για να σας δείξω, από τη στιγμή που οι σειρές είναι τόσο εύκολες από την καλή πλευρά να φανούνε, πιστεύω να καταλάβατε αμέσως πού βάζουμε σημάδια. Και όπως είμαι εδώ σε αυτό το πόντο, θα ξαναμπω στον ίδιο πόντο και θα πιάσω όλες μαζί αυτές τις σειρές μου. Θα ξαναπιάσω όλες μαζί αυτές τις σειρές. Στο διπλανό πόντο. Δύο. Και ένα τρίτο. Έχω δημιουργήσει ήδη την πρώτη μου πιέτα. Πάμε ξανά από εδώ. Το μεσαίο πόντο θα τον κάνω κανονικό, μόνο του. Και μπαίνω τώρα στην επόμενη πιέτα. Προφανώς όσα άριχτα χρειάστηκαν εδώ, 1, 2, 3, θα πρέπει να κάνω και από εδώ, από την άλλη πιέτα. Τρία άριχτα και από εδώ. Αυτό θέλω για πλαϊνό. Ενώ ήθελα πολύ φάρδος στη τσάντα μου, δεν θέλω να έχω φάρδος επάνω. Γι' αυτό λοιπόν τώρα συνεχίζω από αυτή την πλευρά, περιμετρικά τα άριχτά μου. Έκανα όλη μου την περιμετρική σειρά, έχω φτάσει επάνω. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο δάκρυ για πλαϊνό. Κάνω και άλλη μια σειρά εδώ πάνω, για να μου στρώσει πιο όμορφα. Και ολοκληρώνω κόβοντας το νήμα με τον τρόπο που σας έχω δείξει πολλές φορές. Το φέρνω πίσω,
τραβάω από κάτω τον πόντο, το φέρνω κάτω και δεν φαίνεται καν που τελείωσε το πλεκτό μου. Το νήμα αυτό θα το στηρίξω πίσω. Λοιπόν, να πω κάτι για το πλαϊνό μου. Εγώ έχω πετύχει ακριβώς αυτό που θέλω. ...21 εκατοστά, και το μεγαλύτερο σημείο του, το πιο φαρδί του, είναι 15 εκατοστά. Πάνω εδώ όμως που το ήθελα μικρό, 6 εκατοστά, μια χαρά. Εάν έχετε μάθει να επενδύετε ένα-ένα τα κομμάτια της τσάντας σας και όχι να κάνετε μετά εσωτερική φόδρα, πριν κάνετε το τελευταίο βήμα που σας έδειξα, τις πιέτες, ντύστε το με ύφασμα, κάτω από τη σειρά που πλέκετε βέβαια, και δημιουργήστε μετά την πιέτα σας. Θα είναι το ύφασμά σας έτοιμο μέσα. Όμως θέλω να βάλω και αυτές τις καμάρες. Οι καμάρες είναι αυτές που θα πιάσουν, το λουρί της τσάντας. Εάν σε ένα τόσο όμορφο αλλά μαλακό νήμα βάλω τις καμάρες μου εδώ, κεντράρω να είμαι ακριβώς στην μεσαία σειρά, στη σειρά με τα άρρηκτα. Και απλά την πιάσω από πίσω με το βάρος της τσάντας μου, όλο αυτό θα ξεχυλώσει. Τι θα κάνω εγώ? Θα πάω και θα βάλω σε αυτό το κομμάτι εδώ ένα κομμάτι πλέγμα, ένα κομμάτι ενισχυτική σάλπα, κάτι να το σταθεροποιήσω περισσότερο, να το κάνω πιο σκληρό αυτό εδώ το κομμάτι. Πήρα λοιπόν ένα μικρό κομματάκι πλέγμα. Το νήμα μου θα το βάλω μέσα εγώ να το σταθεροποιήσω. Βάζω το πλέγμα μου και πήρα και ένα, ίσως να αρκεί το πλέγμα. Εγώ μια και έχω υπολείμματα από σάλπα, από το αυτοκόλλητο, αυτό που επενδύω τις τσάντες μου, έβαλα, το βάλα έτσι και έβαλα με το μολύβι μου 2 σημάδια για το που είναι τα καρφιά, αυτά που περνάνε, και τώρα θα κάνω τρύπες. Και θα κάνω εδώ 2 σκισηματάκια με το ψαλίδι, με κοπίδι, με κατσαβίδι, με ό,τι έχετε, με ένα μαχαίρι. Πάω και βάζω τώρα και τη σχαρίτσα μου για να το σιγουρέψω, και αυτό που έχω κάνει είναι να σταθεροποιήσω το κομμάτι αυτό πιο πολύ, ώστε από το βάρος να μην κρεμάσει το πλεκτό. Έτοιμο. Το ίδιο θα κάνω και στο δεύτερο κομμάτι. Έχω ολοκληρώσει και έχω επενδύσει με φόδρα τα 2 πλαϊνά που σας έδειξα. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν το πλεκτό πάνελ που χρειάζεται για την τσάντα μου, με την πλέξη που θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο. Οι διαστάσεις που έκανα εγώ είναι 50 εκατοστά, 50 εκατοστά επί 30.
Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι τρυπητό. Επίτηδες το έκανα έτσι γιατί ήθελα να βάλω από μέσα μια φόδρα στο χρώμα που έχει το καπάκι μου για να κάνει μια όμορφη αντίθεση. Όταν όμως πλέκουμε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει από μέσα να φαίνεται η φόδρα, δεν γίνεται να το επενδύσουμε με πλέγμα και να φαίνεται το πλέγμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε ένα κομμάτι που είναι ένα κομμάτι στις διαστάσεις του πλεκτού μας, ένα κομμάτι φόδρα στις διαστάσεις του πλεκτού μας. Εγώ προσωπικά το επένδυσα από μέσα με αυτοκόλλητη σάλπα. Μπορείτε όμως να βάλετε και το πλέγμα σας. Θα αγκαλιάσετε όλη την επένδυση ώστε να μην φαίνεται πουθενά η επένδυση παρά μόνο φόδρα και αυτό θα μπει και θα καλύψει το πλεκτό μας, τις τρύπες που έχει το πλεκτό. Για να το κάνω όμως αυτό, πρέπει πρώτα να κάνω μια προεργασία στο πλεκτό μου κομμάτι. Πρέπει να βάλω το κούμπομά μου και πρέπει να ράψω και το καπάκι μου επάνω, γιατί μετά δεν θα μπορώ να το κάνω βάζοντας την επένδυσή μου. Πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Το καπάκι μας οδηγεί για το πώς μπαίνει. Έχει τις καμάρες, οπότε λυγίζει έτσι και ξέρουμε ότι αυτό το κομμάτι εδώ από πίσω θα είναι πλεκτό και αυτές οι τρυπούλες εδώ θα πάνε και θα ραφτούν επάνω. Άρα θα ισομοιράσω το καπάκι μου δεξιά και αριστερά από το πλεκτό μου και θα βάλω το πλεκτό μου μέχρι περίπου εδώ που λυγίζει το καπάκι. Έβαλα τα σημάδια μου με τις καρφίτσες για να είναι ευθεία το ράψιμο και πριν κάνω οτιδήποτε άλλο στο πάνελ θα πάω και θα ενώσω αυτό το καπάκι. Επίσης, όταν διπλώσει αυτό το πάνελ θα έρθει να κουμπώσει εδώ το καπάκι μου. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, από την ευθεία αυτή, από την ευθεία που διπλώνει το καπάκι όπως σας έδειξα και κάτω, θα μετρήσω πόσα εκατοστά είναι. 15 εκατοστά μου βγαίνει εμένα και στα 15 εκατοστά από την αρχή του πλεκτού τοποθετώ από τώρα το κούμπομά μου. Ο λόγος είναι ότι μετά δεν θέλω να τρυπήσω την επένδυση και το ύφασμα και να φαίνεται από πίσω αυτό εδώ, η καμάρα με το πιάσιμο. Αφού λοιπόν φτιάξω και το καπάκι μου και έχω κάνει όλη μου την προεργασία, θα πάω και θα βάλω το πλεκτό μου κομμάτι πάνω στη φόδρα μου. Αυτό που φαίνεται από μέσα είναι το καφέ που έχει και το καπάκι. Θα είναι ένα πολύ ωραίο, σταθερό, πλεκτό κομμάτι με ομοιόμορφο χρώμα. Αφού ολοκληρώσω και αυτή την προεργασία, μετά θα πάω και θα ράψω τα πλαϊνά μου. Ξανά άνοιξα το βίντεο για να κάνω μια παρένθεση. Από το Unique Club μου στείλανε 3 τέτοιους κόνους από αυτό τον κωδικό. Για τα 2 πλαϊνά μου και για το πάνελ αυτό που έπλεξα, χρησιμοποίησα ακριβώς 2. Δεν έχω άλλο νήμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω το τρίτο, γιατί τώρα για τις ενώσεις, για το καπάκι και για την ένωση, θα χρησιμοποιήσω από αυτό τον κόνο. Σαφέστατα, και αν πάρετε 3 κόνους, σίγουρα αυτό που θα περισσέψει, όλοι κάτι θα το κάνουμε. Είναι ένα υπέροχο νήμα που δεν θα πάει χαμένο. Αν όμως δεν θέλετε να πάρετε ένα τρίτο κόνο, κάντε μία λιγότερη σειρά στο ένα πλαϊνό, μία λιγότερη σειρά στο άλλο πλαϊνό, κλέψτε και κάνα πόντο από το πάνελ που έπλεξα και θα σας μείνει νήμα για να κάνετε τις ενώσεις σας. Το λέω γιατί πάντα με ρωτάτε πόσα γραμμάρια νήμα έχω χρησιμοποιήσει και πάντα ξεχνάω να σας απαντήσω. Ή αν περάσει λίγος καιρός και δεν έχω γράψει στο βίντεο τι έχω χρησιμοποιήσει, μετά δυστυχώς δεν θυμάμαι ούτε εγώ ίδια και εκτίθεμαι απέναντί σας όταν δεν σας απαντώ. Προσπαθώ πάντα να το θυμάμαι, αλλά τις περισσότερες φορές η αλήθεια να το ξεχνώ. Πάμε λοιπόν, 2 νήματα έχω χρησιμοποιήσει και από το τρίτο καρούλι θα κάνω τώρα τις ενώσεις μου. Έχω τοποθετήσει ήδη το ένα πλαϊνό στη τσάντα μου. Το ένωσα με άριχτα και μετά έκανα από πάνω άλλη μία σειρά
με αυτή την πλέξη που σας έχω ξαναδείξει και θα σας τη δείξω και τώρα, για να κάνω αυτή την τσαχπινιά στο τελείωμα. Πάμε να βάλουμε το άλλο πλαϊνό. Παίρνω ένα ποντοδείκτη, ένα κομμάτι κλωστή, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε πρόχειρο, μια παραμάνα, και πιάστε πρώτο πόντο από το πάνελ, πρώτο πόντο από το πλαϊνό σας, το κεντρικό πόντο από το πλαϊνό και το κεντρικό πόντο από την τσάντα σας, ξανά με ένα σημάδι, με ένα δέσιμο πρόχειρο, και τον τελευταίο με τον τελευταίο πόντο από αυτή την πλευρά. Αφού το πιάσουμε το κομμάτι μας, δεν είναι δύσκολο, γιατί όσους πόντους έχω γύρω γύρω έχω και στην τσάντα μου, οπότε πόντο με πόντο το ενώνουμε με άριχτα με το βελονάκι μας, και στη δεύτερη σειρά επιστρέφω να σας θυμίσω το τελείωμα που κάνω. Τελείωσα τα άριχτα, κάνω μια λυσίδα και γυρίζω κανονικά τη δουλειά μου, και πάμε να σας θυμίσω την πλέξη αυτή που κάνω εγώ για τελείωμα. Σας την έχω ξαναδείξει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και την κάνω πάρα πολύ συχνά. Είναι κάτι σαν την πλέξη κάβουρα, απλά εγώ δεν πάω ανάποδα, που θεωρώ ότι ίσως κάποια της δυσκολεύει. Παρά τι κάνω, παρά κάνω το εξής. Μπαίνω στον πόντο μου και κάνω ένα βουβό. Μία λυσίδα στον αέρα και πάω στον επόμενο πόντο. Βγαίνω αμέσως με βουβό. Αλυσίδα στον αέρα, στον επόμενο πόντο. Βουβό. Αλυσίδα στον αέρα, στον επόμενο πόντο. Βουβό. Αλυσίδα στον αέρα. Βουβό. Και συνεχίζω έτσι για όλη μου τη σειρά. Με αυτόν τον τρόπο εγώ δημιουργώ αυτό το τελείωμα. Ολοκληρώνοντας την ένωση και αυτής της πλευράς, μια και έχω νήμα, είμαι τυχερή και έχω ακόμα νήμα, θα κάνω και εδώ περιμετρική σειρά για να δέσω καλύτερα την τσάντα μου, να σφίξει το επάνω μέρος. Ξεκινάω κάνοντας άριχτα, γύρω γύρω. Την ένωσή μου εδώ στα δύο κομμάτια την κάνω πάντα σφιχτά και συνεχίζω και από αυτή την πλευρά. Και στις τέσσερις γωνίες κάνω ένα πόντο πολύ σφιχτό για να δέσω εδώ την τσάντα μου. Έχω ολοκληρώσει την τσάντα μου. Είναι μια τσάντα εξωτερικά πολύ ματζόβολη και δείχνει στο μάτι μικρή, όμως λόγω των πλαϊνών που δημιουργήσαμε έχει πάρα πολύ χώρο μέσα. Είναι μια μεγάλη τσάντα. Δεν είναι μια τσάντα βόλτας, είναι μια τσάντα καθημερινή που μπορεί να χωρέσει όλα μας τα πράγματα. Εύκολο κούμπομα. Μεγάλα πλαϊνά. Οι καμάρες έτοιμες για τα χεράκια μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη συγκεκριμένη τσάντα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Unique για το υπέροχο δώρο που μου έκανε. Λατρεμένο χρώμα, πολύ καλή ποιότητα το δέρμα και το αποτέλεσμα είναι μια υπέροχη τσάντα. Αφού τελείωσα λοιπόν, ανάποδα τελείωσα αυτή τη φορά σε αυτό το βίντεο, πάμε να σας δείξω την πλέξη που το έκανα. Για την πλέξη αυτή χρειαζόμαστε
πόντους πολλαπλάσιους του 2. Άρα, ξεκινάμε και κάνουμε 2-2 τους πόντους μας μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό μας φάρδος. Εγώ για το δείγμα μου τώρα θα βάλω λίγους πόντους για να σας το δείξω. Συν ένα πόντο ακόμα για να γυρίσω και γυρίζω για να στρώσω το πλεκτό μου στην πρώτη σειρά. Πλέκω μόνο άριχτα στην πίσω θηλιά. Στο τέλος θα πρέπει να έχω ζυγό αριθμό πόντων. Δεκατέσσερις πόντοι μέχρι εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και μου περισσεύει ένας, γιατί στην αρχική μου αλυσίδα μπορεί να μην μέτρησα σωστά, να μην πρόσεξα και μου βγήκε ένας παραπάνω, όμως πάντα προτιμώ να έχω παραπάνω πόντους που εδώ στο τέλος τον ξυλώνω και είμαι ok, παρά να μην μου φτάνουν. Δύο αλυσίδες στον αέρα, γυρίζω. Παίρνω νήμα, μπαίνω σε αυτή την πρώτη, στον πρώτο, μπαίνω σε αυτόν τον πρώτο μου πόντο, τραβάω το νήμα μου ψηλά, χαλαρά και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον επόμενο πόντο μου και κάνω ακριβώς το ίδιο, ψηλά τον πόντο μου, χαλαρά στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα για άλλη μια φορά και μπαίνω στον τρίτο πόντο, τραβάω χαλαρά τη θηλιά μου και έχω στο βελονάκι μου 2, 4, 6, 7 θηλιές. Παίρνω νήμα και βγαίνω και από τις 7 θηλιές μαζί και κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον τελευταίο πόντο που ήδη είχα μπει μία φορά. Μπαίνω δεύτερη φορά. Τραβάω τη θηλιά ψηλά. Τις κρατάω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον διπλανό, στο δεύτερο. Παίρνω νήμα για τρίτη φορά και μπαίνω στον επόμενο πόντο. Παίρνω νήμα, βγαίνω και από τις 7 θηλιές μαζί. Κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα. Και παίρνω νήμα για να επαναλάβω το ίδιο βήμα. Δεν ξεχνάμε ότι πάντα μπαίνουμε εκεί που έχουμε ξανακάνει τον τελευταίο πόντο από το προηγούμενο σετάκι. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, κλείνω όλες τις θηλιές μαζί, κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο που μπήκα την τελευταία φορά, στον ήδη χρησιμοποιημένο πόντο. Μία, δύο, τρεις φορές. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Μία, δύο, τρεις φορές. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω νήμα, μπαίνω μία φορά, μπαίνω δύο, μπαίνω τρίτη φορά, κλείνω και για το τέλος της σειράς μου θα κάνω πάντα μόνο μία αλυσίδα και παίρνω νήμα και κάνω στον τελευταίο πόντο που μου έμεινε μισό ποδαράκι. Ενώ σε όλα τα ενδιάμεσα αυτά σετάκια κάνω 2 αλυσίδες στον αέρα, δεν ξεχνάμε ότι στο τέλος της σειράς κάνουμε μόνο μία αλυσίδα στον αέρα και μισό ποδαράκι. Μία αλυσίδα, γυρίζω και η εύκολη σειρά που είναι μόνο με άριχτα, μπαίνω στον πρώτο μου πόντο και κάνω άριχτο. Μπαίνω στο κενό της μίας αλυσίδας και κάνω ένα άριχτο και από εδώ και πέρα μπαίνω σε κάθε κενό με 2 αλυσίδες και κάνω 2 άριχτα. Στο επόμενο κενό 2 αλυσίδες είχα, 2 άριχτα θα κάνω. Με αυτόν τον τρόπο ξαναδημιουργώ τους ίδιους πόντους που είχα, χωρίς αύξηση, χωρίς μείωση, και στρώνω τη σειρά μου, το πλεκτό μου, για να ξανακάνω το ίδιο σχέδιο. Φτάνοντας στο τέλος, από τις 3 αλυσίδες που έκανα για να γυρίσω σειρά, μπαίνω στο κενό και κάνω ένα άριχτο και στη δεύτερη αλυσίδα μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου,
Μία. Μία αλυσίδα στον αέρα, δεύτερη, τρίτη και γυρίζω. Παίρνω νήμα και μπαίνω σε αυτό τον πρώτο πόντο μου, τραβάω έξω τη φιλιά και τα αφήνω σε αναμονή. Δεύτερος πόντος, τρίτος πόντος, κλείνω και τις 7 φιλιές μαζί, 2 αλυσίδες στον αέρα. Μπαίνω στο τελευταίο πόντο που έχω ήδη χρησιμοποιήσει, μπαίνω στο δεύτερο, μπαίνω στον τρίτο, παίρνω νήμα και κλείνω και τις 7 φιλιές μαζί. 1, 2 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3 φορές. 2 αλυσίδες στον αέρα. Επαναλαμβάνω. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Και το τελευταίο σετάκι που έχω να κάνω. 3. Κλείνω. Μου έχει μείνει μόνο ένας πόντος. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και σε αυτό το πόντο κάνω μισό ποδαράκι. Μία αλυσίδα για την επόμενη σειρά, γυρίζω και επαναλαμβάνω τη σειρά με τα άριχτα. Ένα άριχτο στον πρώτο πόντο, ένα άριχτο στο κενό, 2 άριχτα σε κάθε κενό που έχω δημιουργήσει, σε κάθε τρυπούλα. Το κενό αυτό, από τις 3 αλυσίδες στον αέρα και το τελευταίο σετάκι, μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Στη δεύτερη αλυσίδα από τις 3 που είχα, κάνω ένα άριχτο. Με 3 αλυσίδες στον αέρα γυρίζω και ξαναρχίζω πάλι αυτή τη σειρά. Τόσο εύκολη είναι η πλέξη μου, από 2 ψιρούλες πανεύκολες δημιουργείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι τρυπητή. Σε μια καλοκαιρινή τσάντα μπορεί να μείνει έτσι. Στην τσάντα που σας παρουσίασα έβαλα από μέσα μια πολύ ωραία καφέ φόδρα ίδια με το καπάκι για να κάνει αντίθεση με το μουσταρδί νήμα που τόσο πολύ αγαπώ. Και ελπίζω να σας άρεσε και να τη βρήκατε κι εσείς τόσο ενδιαφέρουσα όσο εγώ. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.